παρακαλώ. Και να πας στο κρεβάτι σου αμέσως. Άφησε την να μην μιλάει. Είναι σχεδόν η μόνη ώρα που μπορώ να είμαι μαζί της. Ε, βέβαια. Τόσο απασχολημένος που είσαι. Λοιπόν, στο κρεβάτι σου αμέσως. Καταβροχτίζει τα πάντα. Σιγά, μπορεί να σε ακούσει. Ακούστε σου λέω. Καταβροχτίζει τα πάντα. Είναι σαν να ταΐζω 10 λιοντάρια μαζί. Γιαγιούλα. Γιαγιούλα, γιαγιούλα, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Βάλε μου λίγο καρβέλα. Έλα, έχει. Δεν ξέρω. Ή θα λυθεί με κάποιο τρόπο το πρόβλημα, ή πρέπει να βρούμε κι άλλο εισόδημα. Πού είναι, Τσίτσο, μπορείς να με πας και μόνο. Το τέτοιο καιρό. Ήμουν η μέρα της πέντε εδώ μέσα. Άσε το, εδώ και χρόνια ποτέ δεν είπε ότι θέλει να βγει. Σου είπε πως ήθελε να βγει. Πίστεψέ με, καρβέλα. Θέλω να πάω να περπατήσω λιγάκι, μου είπε. Μετά από λίγο είπε ότι βαριόταν εκεί. Πάντα αυτή η πλατεία. Πάντα αυτή η πλατεία. Ας πούμε λίγα εκεί παρά έξω. Ωραία, και μετά. Και μετά αρχίσαμε να περπατάμε. Προς τα πού. Προς τα εκεί. Προς τα πού δηλαδή. Πήρα μόνο ευθεία και λεωφόρο. Και μετά. Και μετά. Κουβέντα στη κουβέντα. Φτάσαμε στο Λούνα Πάρκ. Στο Λούνα Πάρκ. Η διαφορά τη ηλικία. Σιγά! Ούτε που θα προσέξει τη διαφορά. Το σημαντικότερο είναι η συντροφικότητα. Πάντως μπορεί να μην το πιστέψετε, αλλά εγώ μέχρι σήμερα... Τώρα ξέρεις, αυτή όμως... Αυτή είναι που πια και σηκώνει. Λέτσε, δεν υπάρχει. Θέλετε μαγιονέζα. Μαγιονέζα, τι. Ανιούλα, φέρε λίγη μαγιονέζα. Λοιπόν, θα αλλάξετε, θα βάλετε ωραία ρούχα, θα βάλετε και παπούτσια. Ε, εμείς... Δεν νομίζω να το μεταλλίσω τον Φρανσίσκο. Γιατί να το μεταλλίσω. Ξέρω εγώ. Πάντως αν πρέπει να είμαστε στο Δημαρχείο πριν τις 2 πρέπει να πάμε νωρίς.